Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Εδώ πέρα σε εμάς έχουν έρθει τα καρναβάλια και λόγω αυτού θα κάνω μαζί μπελίνα. Είναι ένα γλύκισμα που το τρώμε ειδικά στα καρναβάλια πάρα πολύ. Το μπελίνα είναι ουσιαστικά λουκουμάς με γέμιση από διάφορες μαρμελάδες. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 12 γραμμάρια μαγιά νοπή, ένα ολόκληρο αυγό και 2 κρόκους αυγού, 130 γραμμάρια βούτυρο, μία κουταλιά της σούπας σπιτική βανίλια ή μία βανίλια και 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική βανίλια, μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι, 1 λίτρο θα χρειαστούμε μετά για να ψήσουμε τους λουκουμάδες. Μετά φέρνουμε διάφορες μαρμελάδες, εγώ θα βάλω βερί κοκό και φράουλα, εσείς μπορείτε να βάλετε και όποια άλλη σας αρέσει εσάς. 1 κουταλιά της σούπας ξύδι και 200 ml περίπου ένα μικρό ποτηράκι γάλα κρύο. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι, θα πάρουμε τη μισή ποσότητα από το γάλα, το βάλουμε σε ένα πολλάκι. Εδώ μέσα θα βάλουμε τη μαγιά μας. Και τη μισή κουταλιά της σούπας αλάτι. Αυτά τώρα μαζί θα τα ανακατέψω λίγο. Και θα τα σκεπάσω μία μεμβράνη και θα τα αφήσουμε για μία ώρα. Για μία ώρα θα αφήσουμε το μείγμα να ξεκουραστεί. Μετά από μία ώρα, είναι το μείγμα μας ωραίο έτσι πως είναι, δηλαδή μόνο για να ξεκουραστεί το βάζουμε για μία ώρα. Να γίνει δηλαδή η ζύμη μας ακόμα πιο ωραία. Μην το παραμελήσετε αυτό να το κάνετε, αξίζει ο κόπος. Θα το βάλουμε τώρα, δεν έχει φουσκώσει, φυσικά δεν έχουμε βάλει αλεύρι για να φουσκώσει και τα λοιπά. Απλά θα ξεκουραστεί μαζί με το αλάτι και το γάλα. Και τώρα βάζω στην άκρη, σε ένα μπολ, πάλι στη μηχανή θα το κάνω, θα βάλουμε το αλεύρι. Έτσι. Μαζί με το βούτυρο. Ουσιαστικά βάζουμε δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τα υλικά, αφού έχουμε περιμένει μία ώρα. Το ξύδι, τη ζάχαρη και το γάλα. Και βάζουμε φυσικά και τη μαγιά μας. Και αυτό έτσι όπως είναι τώρα, θα πάει στη μηχανή. Το βάλουμε και θα το ζυμώσουμε. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα κολλάει λίγο, έτσι είναι, δεν θα βάλετε παραπάνω αλεύρι. Το βάλω τώρα από τη μηχανή. Και έτσι όπως είναι, θα το σκεπάσουμε ή αν δεν έχετε, εγώ τώρα έχω εδώ πέρα που ταιριάζει απάνω σε αυτό το σκεύος, αν δεν έχετε όμως κάτι αντίστοιχο θα πάρετε με βράνη και θα το τυλίξετε πάρα πολύ καλά μέχρι να πάρει όγκο το ζυμαράκι. Για μία ώρα θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί. Μετά από μία ώρα το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει.
πρώτα θα βάλω λίγο αλεύρι κάτω στο πάγκο και τώρα με μία κάρτα ζαχαροπλαστικής θα βάλω τώρα το ζυμάρι. Έτσι. Θα βάλω άλλο λίγο αλεύρι από πάνω. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαλακό ζυμαράκι. Λίγο θα το ζυμώσουμε. Τώρα θα το ανοίξουμε λίγο πάνω έτσι. Αυτό θα το βάλω λίγο εδώ πίσω. Δεν χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε στο πάγκο μας αλεύρι. Και με έναν πλάστη τώρα θα το ανοίξουμε. Κάπου ένα εκατοστό να είναι το πάχος του. Κάπου τόσο. Τώρα αρκεί. Και θα πάρουμε τώρα ένα κουπάτ, που είναι στρόγγυλο όμως, χωρίς τα δοντάκια, στρόγγυλο. Και κάνουμε τώρα ωραία στρόγγυλα μπελίνα. Το πόσο μεγάλα θα τα κάνετε τώρα, μπορείτε φυσικά να τα κάνετε και πολύ πιο μεγάλα. Εγώ έχω από αυτό εδώ το κουπάτ ένα σετ με διάφορα, έχει και πιο μεγάλα και πιο μικρά. Μπορείτε να κάνετε, το μέγεθος δεν έχει σημασία, όσο μεγάλα τα θέλετε εσείς. Αυτά τώρα, το πάγκο είχαμε βάλει για πριν το αλεύρι. Θα τα αφήσουμε τώρα το πάνω στο πάγκο για άλλα... για άλλη μισή ώρα, 30 λεπτά, να φουσκώσουνε και να ξεκουραστούνε και μετά θα τα τηγανίσουμε στο λάδι. Δεν θα τα σκεπάσετε, θέλουμε απάνω το ζυμαράκι μας να φέρει μια σαν ελαφριά κρούστα το ζυμαράκι μας. Και θα τα αφήσουμε έτσι έξω να φουσκώσουνε. Ζέστανα το λάδι στους 170. Τώρα το βάλω αυτό δίπλα, χρειάζομαι άλλο το θερμόμετρο. Και μετά από 30 λεπτά, όπως είπα, το ζυμαράκι μας φούσκωσε πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπουμε. Και έχει και μια κρούστα πάνω, δηλαδή έχει γίνει πιο στεγνό πάνω και κάτω είναι μαλακό. Εμείς θα το βάλουμε τώρα με το που έχει κάνει μια κρούστα πάνω, με αυτή τη μεριά θα το βάλουμε μέσα στο λάδι. Θα αφήσουμε τώρα το κάθε μπελίνα 1,5 λεπτό για κάθε μεριά θα υπολογίσετε. Και τώρα θα τα γυρίσουμε και θα τα αφήσουμε άλλη τόση ώρα. Και από την άλλη μεριά, να γίνουν ωραία
να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα. Και τα γυρνάμε μια τελευταία φορά από τη μεριά που τα βάλαμε, που έχει δηλαδή πάρει το ζυμαράκι μας μια κρούστα. Εκείνη τη μεριά την αναποδογυρίζουμε μια τελευταία φορά και το αφήνουμε σε εκείνη τη μεριά για άλλα 30 δευτερόλεπτα. Και μετά τα βγάζουμε εντελώς. Έτσι το ψήσιμό τους είναι τέλειο. Αφού ψηθήκανε ωραία τα μπέλινα μας, παίρνουμε τώρα. Έβαλα τη μαρμελάδα σε ένα κορνέ, μαζί με μια μετούλα στρόγγυλη, χωρίς δοντάκια. Και τώρα βάζω τη μύτη μέσα στο μπελίνα και πιέζω κάπου τόσο γέμιση. Και παίρνω το επόμενο. Πατάω εδώ στην άκρη και γεμίζω μαζί με τη μαρμελάδα. Και αφού τα γεμίσαμε τα μπελίνα μας, έχω εδώ πέρα τώρα κρυσταλλική ζάχαρη και άχνη ζάχαρη. Πρώτα θα τα βάλουμε σε κρυσταλλικιά ζάχαρη. Αυτή είναι η κλασική μέθοδο. Τα βάζουμε πάνω στην πιατέλα. Να προσέξετε μόνο να τα πιάσετε προσεκτικά, επειδή είναι τόσο αφράτα, να μην κάνουν, δηλαδή να μην τα πατήσετε πολύ από πάνω. Και τώρα εδώ πάνω θα βάλουμε και άχνη ζάχαρη. Και αυτή είναι η κλασική. Το κλασικό δηλαδή μπελίνα. Θα σας δείξω όμως και μία άλλη εκδοχή που την κάνουνε. Παίρνουνε το μπελίνα. Εδώ έχω άχνη ζάχαρη μαζί με λίγο χυμό από λεμόνι. Και τώρα το κάνω δηλαδή σαν ένα παχύρευστο γλάσο. Και πάω με ένα πινέλο και βάζω αυτό το γλάσο τώρα απάνω στο μπελίνα, μία φορά σε άσπρο. Και όποιος θέλει όμως να δώσει λίγο χρώμα ή ειδικά και για τα παιδιά, εδώ πέρα έχω κάνει την ίδια διαδικασία, δηλαδή άχνη ζάχαρη μαζί με λίγο χυμό λεμονιού και έβαλα και κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και όποιο άλλο χρώμα θέλετε εσείς. Και το γλασάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάτι ακόμα να πω για τη γέμιση. Εδώ πέρα πάνε και βάζουνε αντί τη γέμιση μουστάρδα ή κέτσαπ, σαν πλάκα. Γίνεται και αυτό φυσικά όποιον θέλετε να εκπλήξετε με μια διαφορετική γέμιση το μπελίνα σας. Αλλά έτσι είναι ο τρόπος, ο κανονικός πως γίνονται τα μπελίνα. Τα μπελίνα μου είναι έτοιμα. Και πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ να τα δοκιμάσετε, αξίζει ο κόπος, παρόλο που πρέπει περίπου 2,5 ώρες να περιμένετε. Εύχομαι να σας αρέσει πραγματικά αυτή η συνταγή και όπως λέμε εδώ πέρα στα μέρη μας, I love Greece, I love Cyprus. Κάνε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.